Έτοιμα θα στο πούν τα ίδια, αλλά το πιο σημαντικό σχόλιο που υπόθηκε εκεί ήταν προσπάθησε να μάθει τα παιδιά σου να μην είναι μόνο καταναλωτές περιεχομένου, να κατεβάζουν τηλεόραση, να κατεβάζουν βίντεο, μουσική, να παίζουν παιχνίδια, αλλά να γίνουν και παραγωγοί, να δημιουργούν και οι ίδιοι κάτι διαφορετικό. Γιατί ουσιαστικά δεν έχει νόημα να είσαι στο ίντερνετ όπως στην τηλεόραση μόνο για να παίρνει. Πρέπει και εσύ να δημιουργεί κάτι. Είναι ανάγκη ανθρώπινη αυτό το πράγμα. Και αν δεν το εκφράζουμε, θα έχουμε πρόβλημα και εμείς ως άτομα και ως κοινωνία συνολικότερα. Γιώργο, έχεις δίκιο. Και θέλω να κάνω ένα μικρό άλμα νοητικό και να πω στον κόσμο για έναν άλλο χώρο ιντερνετικό που είναι λίγο παρεξηγημένος. Και το λέω με αφορμή ένα πατέρα που μας πήρε τηλέφωνο την προηγούμενη εβδομάδα και μου είπε με κάθε ειλικρίνεια, μου λέει Νίκο μου, ωραία αυτά που λες. Το ξέρω ότι ένας μέτριος υπολογιστής κάνει γύρω στα από 350 μέχρι 500 ευρώ. Εγώ όμως δεν μπορώ να τα διαθέσω. Τι μπορώ να κάνω ώστε το παιδί μου να μην στερηθεί? Εγώ θα σας πω, φίλες και φίλοι, να μην φοβάστε να πηγαίνει το παιδί στο ίντερνετ καφέ. Το ίντερνετ καφέ δεν είναι χώρος όπως ήταν τα παλιά σφαιριστήρια. Είναι χώρος ο οποίος είναι δημιουργικής αναζήτησης, δεν είναι μόνο για παιχνίδια. Μπορείς να σερφάρεις, μπορείς να δεις όμορφα πράγματα και γι' αυτό πήγαμε σε ένα ίντερνετ καφέ στο κέντρο της Αθήνας και μιλήσαμε με τον ιδιοκτήτη για να μας πει τελικά τι είναι το ίντερνετ καφέ και από την πλευρά της επιχείρησης και του επιχειρηματία. Κύριε Βλαχονικολέα, ποια είναι τα προσόντα που απαιτούνται για να γίνει κάποιος ιδιοκτήτης ενός ίντερνετ καφέ? Υπάρχουν τα τυπικά και τα ουσιαστικά προσόντα όπως είναι σε κάθε άλλο επάγγελμα. Τυπικά προσόντα νοούμε αυτά που κάποιος έχει σπουδάσει, έχει μια πιστοποιημένη, μπορεί και ακαδημαϊκή γνώση, το τομέα της πληροφορικής. Πρέπει δηλαδή να γνωρίζει ίσως και κάποια θεωρητικά πράγματα σχετικά με τους υπολογιστές και με την τεχνολογία γενικότερα. Τα ουσιαστικά είναι να ξέρει να φτιάχνει ένα PC, να μπορεί να δουλεύει στο ίντερνετ, να μπορεί να χειριστεί τα βασικά προγράμματα επεξεργασίας κειμένου. Και αυτό γιατί υπάρχουν πελάτες οι οποίοι μπορεί να τους ζητήσουν τη βοήθειά του και θα πρέπει να είναι σε θέση να μπορέσει να τους εξυπηρετήσει. Για μένα, προτιμότερο είναι τα ουσιαστικά προσόντα. Κάποιος δηλαδή μπορεί να ξέρει πάρα πολύ καλά υπολογιστές και ας μην έχει την πιστοποιημένη ακαδημαϊκή γνώση από κάποιο πτυχίο, πανεπιστήμιο ή οτιδήποτε άλλο. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και ποια τα μειονεκτήματα του επαγγέλματος? Τα μειονεκτήματα του επαγγέλματος, για να ξεκινήσω από τα άσχημα, είναι ότι έχει πάρα πολύ δουλειά. Συνήθως τα ίντερνετ καφέ δουλεύουν 24 ώρες 24ωρο και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να είσαι ετοιμοπόλεμος 24 ώρες 24ωρο, εάν δεν υπάρχει κάποιος άλλος μέσα στην επιχείρηση. Δεν μπορώ να βρω κάποιο άλλο μειονέκτημα. Απέναντίον μπορώ να βρω πολλά πλεονεκτήματα. Έχεις την επαφή με τον κόσμο. Μπορείς να συναναστρέφεσαι και να καθοδηγείς, ας μου επιτραπεί η έκφραση λέξη καθοδηγείς, τον κόσμο στο πώς θα χειριστεί τους υπολογιστές. Έχεις την αίσθηση της δημιουργίας όταν κάποιον μαθαίνεις, τον βοηθάς σε κάτι το οποίο θέλει να κάνει. Εξελίσσεσαι και εσύ ταυτόχρονα. Μαθαίνεις γιατί πρέπει να είσαι συνέχεια στο ίντερνετ, να βλέπεις την εξέλιξη, να βλέπεις την τεχνολογία και είναι κάτι το οποίο δεν σταματάει ποτέ. Είναι κάτι το οποίο συνεχώς ανανεώνεται και μέσω αυτού ανανεώνεσαι και εσύ. Τι ηλικίες προσελκύει πάνω κάτω ένα ίντερνετ καφέ? Ως επιτοπλίστο, νεαρό κόσμο. Υπάρχουν τα παιδιά τα οποία θα έρθουν να παίξουν παιχνίδια στρατηγικής ή οτιδήποτε άλλο στον υπολογιστή. Αν και τώρα τελευταία βλέπουμε και παιδιά τα οποία έρχονται και μαζεύουν, συλλέγουν πληροφορίες για το σχολείο τους ή για κάποια άλλη δραστηριότητα που θέλουν μέσα από το ίντερνετ και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό γιατί δεν το αντιμετωπίζουν μόνο ως παιχνίδι. Και έχουμε και τις μεγαλύτερες ηλικίες, ανάλογα βέβαια και στην κατάσταση, στο ποιο είναι το target group που θέλει η κάθε επιχείρηση να έχει, με την έννοια του ότι μπορεί να έχεις και δικηγόρους, επιχειρηματίες, φοιτητές, οι οποίοι έρχονται και διαβάζουν ή γράφουν τις εργασίες τους ή ψάχνουν πληροφορίες στο ίντερνετ ή στέλνουν ένα απλό email ή διάφορα τέτοια πράγματα. Ως επιτοπλίστο όμως είναι περισσότερο οι νεαρότερες ηλικίες. Τι χρειάζεται από ηλικής άποψης να κάνει κάποιος για να ανοίξει ένα ίντερνετ καφέ? Υπάρχουν δύο τρόποι όπως και σε κάθε επιχείρηση. Ο ένας τρόπος είναι, εάν δεν ξέρεις τίποτα, να πας σε μια μεγάλη αλυσίδα, να πάρεις τη φίρμα, μέσω της διαδικασίας του γνωστού franchise, όπως γνωρίζετε, και να σου στήσει κάποιος άλλος την επιχείρηση.
Υπάρχει και ο τρόπος του μόνος σου να επενδύσεις, μόνος σου να ξεκινήσεις μια επιχείρηση, είτε με δάνειο, είτε με leasing, είτε με κάποια χρήματα τα οποία εσύ έχεις μαζέψει και να ξεκινήσεις να ανοίξεις αυτή την επιχείρηση. Στη δεύτερη περίπτωση, είναι δεδομένο ότι θα πρέπει να γνωρίζεις τουλάχιστον τα βασικά πράγματα των υπολογιστών. Προφανώς και θα προτρέπατε κάποιον να ανοίξει ένα ίντερνετ καφέ. Τι θα του λέγατε? Θέλει στόχο. Τι ακριβώς? Ποιους θέλει, τι ακριβώς θέλει να κάνει σαν επιχείρηση, ποιους θέλει να εξυπηρετήσει και σε τι αναλογίες. Παρένθεση, δεν μπορεί να δουλεύει κάποιος να γράφει μια εργασία και δίπλα να υπάρχουν κάποια παιδιά τα οποία παίζουν και φωνάζουν. Άρα πρέπει λίγο να είσαι συγκεκριμένος στο τι θέλει να κάνει σαν επιχείρηση και να ξεκινήσει. Να ξέρει να μάθει τους υπολογιστές, να πιστέψει στις δυνάμεις του. Ποτέ δεν λες ότι τα ξέρω, πάντα εξελίσσεσαι, πάντα συνεχίζεις να μαθαίνεις. Δεν πρέπει κάποιος να περιμένει να δει πότε θα τα ξέρει όλα, ποτέ δεν θα τα ξέρει όλα, αλλά μπορεί να ξεκινήσει και μέσα από αυτή τη διαδικασία να συνεχίζει και να μαθαίνει. Τι σας έχει η ψηφιακή Ελλάδα αυτή την εβδομάδα, κάτι που δεν φαντάζεστε και δεν περιμένετε. Παντελή, τι χαρά είναι που σε έχουμε στην ψηφιακή.